Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε μια φοβερή αθλητική διοργάνωση, σε έναν θεσμό όπου φέτος διεξήχθηκε. Μας έβγαλε σας προπρόσωπο να τα πούμε. Βεβαίως, βρέθηκα και μετά. Εγώ εκεί. Φέτος διοργανώθηκε λοιπόν για ένατη συνεχή χρονιά το τρίμερο που μας πέρασε, 12 με 14 Μαΐου, το Σπετσαθλόν 2023, που αλλού βέβαια στο υπέροχο νησί των Σπετσών. Να σας πω ότι και φέτος διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και ξεπέρασε κάθε ρεκόρ συμμετοχών. Πού είσαι εσύ στο βίντεο, θέλω να σε δω. Κάπου εκεί ανάμεσα. Αφανής λοιπόν, πολλοί πρωταθλητές βέβαια παρευρέθησαν εκεί, ανάμεσα σε αυτούς ο Γιάννης ο Δρυμονάκος, ο Δημήτρης ο Κουλούρης, αλλά ας μην τα λέω εγώ. Και ο Δημήτρης Σαράντος. Εντάξει. Για ένα τη συνεχή χρονιά και έχοντας κερδίσει χιλιάδες οπαδούς, το Σπετσαθλόν επέστρεψε το τριήμερο 12 και 14 Μαΐου στο νησί του Σπετσών. Το κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού υποδέχτηκε τους χιλιάδες φίλους του, σκορπίζοντας χαμόγελα, αδρεναλίνη και δυνατές συγκινήσεις, ενώ ρεκόρ κατέγραψαν φέτος οι συμμετοχές στα αγωνίσματα με 30% περισσότερες εγγραφές και 20% νέους συμμετέχοντες που για πρώτη φορά δοκίμασαν τις δυνατότητές τους, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το μότο της διοργάνωσης «Νίκη είναι η συμμετοχή». Από τη μεγάλη γιορτή του αθλητικού τουρισμού που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, δεν έλειψαν όπως ήταν αναμενόμενο κορυφαίοι πρωταθλητές, αλλά και σπουδαίοι ερασιτέχνες αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις. Σπετσαθλόν 2023. Για άλλη μια φορά, η διοργάνωση αποδεικνύει πως είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο τρίαθλο σε όλη την Ελλάδα. Τρομερές εικόνες, απίστευτες εμπειρίες. Πρώτο μου τρίαθλο, όχι κολύμπη για μένα, για πρώτη φορά. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια για μένα ήταν το πρώτο Σπετσαθλόν και βρίσκομαι ακόμα εδώ. Είναι κάτι που σε μαγνητίζει σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτό το νησί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε εύχομαι να είμαι γερός και δυνατός και για τα υπόλοιπα χρόνια να βρίσκομαι εδώ και να συνεχίζω να συμμετέχω και να δίνω το παρόν και να δίνω το καλύτερο με αυτό αθλητικά αλλά και δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους αθλητές να έρχονται και να συμμετέχουν. Το Σπετσαθλό κάθε χρόνο δυναμώνει και περισσότερο, μαζεύει περισσότερο κόσμο, έχει περισσότερη ενέργεια και είναι ένας θεσμός που σηκώνει τις πέτσες πολύ ψηλά, σηκώνει την άθληση για όλους πολύ ψηλά και ειδικά με διοργανώσεις που περιλαμβάνουν διάφορα αθλήματα όπως κολύμπι, τρέξιμο, ποδήλατο, δημιουργεί και μια έτσι κουλτούρα άθλησης θα έλεγα και μια κοινότητα που αγαπάει την άθληση και όταν γυρνάνε στις περιοχές τους μετά από τις πέτσες σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν κάτι για την επόμενη φορά. Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν ένα μαγευτικό σπετσαθλόν με ρεκόρ συμμετοχής σε όλα τα αγωνίσματα. Μπράβο στους μεγάλους αθλητές, μπράβο και στους ερασιτέχνες και σε αυτούς που επέλεξαν τις πέτσες να κάνουν το πρώτο τους τρίαθλο. Σας περιμένουμε όλους στο Σπέτσες Μινι Μάραθον 29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου. Παρόντες όπως πάντα στην ξεχωριστή αυτή προσπάθεια, η τοπική κοινωνία, οι εθελοντές και η οργανωτική επιτροπή που δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες και έδωσαν μια ξεχωριστή πνοή στη διοργάνωση. Μπράβο, πολύ ωραία διοργάνωση. Μαγικά. Και του χρόνου Δημητράκη μου να μας φέρει στο Τρόπαιο. Να πάμε μαζί. Να πάμε. Κανονίστε, να πάμε. Είναι εγώ θα βλέπω. Εγώ το μάτι θα πάμε να πάμε. Στα πλάνα αυτά, αυτός εδώ στη μέση που σταμάτησε, τώρα εγώ είμαι. Σοκ. Φεύγω. Πέρα από την τροπή, πάω να κλαμπάρω με Σάμψη. Καλό Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσεις να ψηφίσεις, αγάπη μου.